Να πάμε στη Μόσχα, στο Θανάση Αυγερινό, διότι Θανάση εκεί ακόμη συζητάνε τις τελευταίες δηλώσεις της Μέρκελ, ότι δηλαδή η συμφωνία του Μίνσκ ήταν επί της ουσίας χρόνος παραπάνω στους Ουκρανούς για να εξοπλιστούν. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Έχει γίνει σάλος βέβαια με τη δήλωση Μέρκελ ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι συμφωνίες δεν είχαν σκοπό να διευθετήσουν τον Ουκρανικό εμφύλιο, αλλά να βοηθήσουν τον εξοπλισμό του Κιέβου με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ προφανώς. Λένε τα ρωσικά σχόλια ότι ήταν θέατρο της Δύσης λοιπόν η δίθεν συνεννόηση με τη Ρωσία και υπογραμμίζουν ότι το Κρεμλίνο δεν θα επιτρέψει ξανά στους Γερμανούς να το εξαπατήσουν. Η Μαρία Ζαχάροβα, μάλιστα εκ μέρους του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, εκτίμησε ότι η ομολογία Μέρκελ θα χρησιμεύσει στα ειδικά δικαστήρια που σχεδιάζει και η Μόσχα να στήσει για την Ουκρανία. Η Ρωσίδα εκπρόσωπος επικαλέστηκε και αμερικανικά έγγραφα, λέγοντας ότι οι Αμερικανοί δεσμεύονται ότι θα τροφοδοτούν με όπλα τον πόλεμο στην Ουκρανία ως το τέλος του 2025. Επομένως, έχουμε και έναν χρονικό ορίζοντα. Μάλιστα. Σε κλίμα αποφασιστικότητας, ο Πούτιν παρασημοφόρησε σήμερα στο Κρεμλίνο Ρώσους στρατιωτικούς. Είπε ότι τίποτα δεν θα εμποδίσει τη Μόσχα να υλοποιήσει τους στρατιωτικούς της στόχους και επανέλαβε σχεδόν τα λόγια αυτά ο πρώην πρόεδρος ο Μετβέντεφ, λέγοντας ότι η Ρωσία θα τελειώσει τη δουλειά χωρίς περισπάσεις. Μάλιστα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και πλάνα από συλλήψεις που έγιναν στη Σεβαστούπολη από τη Ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας. Κατηγορούνται δύο για συνεργασία με το Ουκρανικό πυροβολικό.